Σε φάση εφαρμογής περνάει πλέον το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Ηλίας με έμφαση στην αρχαία Ολυμπία που εκπώνησε ο Οργανισμός της Διανέωσης υπό τον τίτλο «Ηλία 2030, η Ολυμπία στο επίκεντρο». Στο πλαίσιο των τελικών συζητήσεων στην αρχαία Ολυμπία θα βρεθεί κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο μαζί με γενικούς γραμματείς Υπουργείων προκειμένου να συζητήσουν με εκπροσώπους τοπικών φορέων το πλαίσιο πάνω στο οποίο η μελέτη θα πάρει σάρκα και οστά. Όλα όσα γίνονται γύρω μας, είτε αυτά γίνονται από την περιφέρεια, είτε γίνονται από τους Δήμους, είτε γίνονται από οποιονδήποτε φορέα, πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, οτιδήποτε γίνεται, αποτελεί κομμάτι αυτού του αφηγήματος. Αυτή είναι η χρησιμότητα του σχεδίου. Εάν δεν αποτελέσει όλο αυτό ένα ενιαίο αφήγημα και αν δεν μπούμε όλοι μας χωρίς κομματικές ή πολιτικές παροπίδες κάτω από αυτή την ομπρέλα, αν δηλαδή δεν αποτελέσει αυτή η ευκαιρία που μας δίνεται αυτού του σχεδίου μια κοινή κατά το δυνατόν συνθήκη να συμμαχήσουμε για το μέλλον, ασχέτως αν θα είμαι εγώ ή άλλος ή παράλλος. Ξέρετε, δεν έχει καμία σημασία. Ο στόχος είναι ένας. Ο τόπος να πάει μπροστά. Αυτή την ευκαιρία μας δίνει αυτό το σχέδιο. Στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης στο Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας έχουν προσκληθεί μεταξύ άλλων οι 7 Δήμαρχοι της Ηλίας και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης με τους αντιπεριφερειάρχες, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση επί της μελέτης αλλά και προτεραιοποίηση των αναγκών κάθε τόπου, η οποία θα αποτελέσει πηξίδα για την εφαρμογή του σχεδίου. Δεν μπορείς να οδηγηθείς σε ένα σίγουρο μέλλον αν δεν σχεδιάσεις με προσεκτικά βήματα. Και θα δούμε όλοι ότι αυτό που προκύπτει με σαφήνεια μέσα από αυτό το σχέδιο που θα παρουσιαστεί είναι το εξής. Ακριβώς με τελείως οικονομοτεχνικούς όρους παρουσιάζεται μία υστέρηση και ταυτόχρονα παρουσιάζεται και μία ανάγκη ενίσχυσης σε πόρους. Και αυτή η ανάγκη ενίσχυσης σε πόρους προφανώς περνάει μέσα από κεντρικές πολιτικές αποφάσεις που θα πούνε ότι για να καλύψω αυτό το κενό που βρήκα και για να μην απλά είμαι συνέχεια ακόλουθος μιας Ελλάδας που αλλάζει, θα πρέπει να καλύψω τις ταχύτητες, να αυξήσω ταχύτητες, για να αρχίσω να προσπερνάω. Και ξέρετε, αυτό ποσοτικοποιείται. Ποσοτικοποιείται σε συγκεκριμένους αριθμούς. Είναι λοιπόν στο χέρι όλων να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, να γεμίσουν το κουμπαρά που χρειάζεται με τους αναγκαίους πόρους και φυσικά να υλοποιήσουμε τα όσα εκεί προβλέπονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δήμαρχοι αναμένεται να ζητήσουν διευκρινήσεις επί του σχεδίου ανασυγκρότησης, ενώ τόσο από την πλευρά της διανέωσης, όσο και από τους εκπροσώπους του κυβερνητικού κλιμακίου, θα τονιστεί ανάγκη ουσιαστικής συμβολής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση του σχεδίου. Αυτό θα συμβεί μέσω δημιουργίας ενός Συμβουλίου Ερετών, το οποίο θα βρίσκεται σε επαφή με την κυβερνητική υποεπιτροπή που έχει συσταθεί για την αξιολόγηση των προτάσεων, το συντονισμό των φορέων, αλλά και την εξεύρεση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση των έργων.